ρε παιδί μου, πόσα χτυπήματα του τη ζωή. Δεν με λυπά τελείω. Καλημέρα, αγάπη μου. Τι την είδες? Αρέσκει μου να ξεκινούμε την ημέρα, έτσι με κέφι, ευχαριστώ για τον καφέ. Να είσαι καλά. Τι πάθες? Άφησε με, γιατί δεν είμαι καλά. Έφυγες σου κανένα σφράγισμα? Όχι. Ξέρω. Ετσακώθηκες πάλι με τζίνη τη συνάδελφο στο Υπουργείο. Πότε να προλάβω να τσακωθώ, αφού τώρα είναι από στη δουλειά. Τώρα μπορώ να πάω να τσακωθώ. Θκιάβασες ότι χώρισε καμιά σελέπριτη? Πολύ μελάρες. Αφού τούτα τα περιοδικά είναι ποτούτα που γράφω. Ήβρα το. Ξέρω. Έφυγε καμιά που συμπαθεί στο My Style Rocks. Ούτε. Τι έπαθες? Θκιαβάζω με τι γίνεται και συγκλονίζομαι, δεν μπορώ. Μα τι θκιαβάζει? Το ζώδιο μου, ρε Αλέξη μου, το ζώδιο μου. Μου τώρα δε σπίνα ότι έχει έτσι σοβαρό λόγο να προβληματίζεσαι, πέτο. Περιπέζεις. Ποτέ να περιπέξω. Να αφισβητήσω εγώ τον αστρολόγο του περιοδικού. Γιατί εγώ πιστεύω τότε τα πράγματα. Ναι, και πέμουν τα που γράφει το ζώδιο σου. Να σου πω, βεβαίως. Άκουτα με τώρα. Μια φράση είναι έτσι μόνο. Ναι. Ο νέος κύκλος του φεγγαριού από Δευτέρα. Δηλαδή, Δευτέρα, σήμερα. Άκου τώρα τι γίνεται. Φέρνει στο προσκήνιο μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Πολλά σοβαρά. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, δεν μπορώ να μείνω ανεπηρέαστη που τούτες τις προβλέψεις. Πολλά σοβαρές. Πάρα πολλά σοβαρές. Πρέπει να κλειστούμε μέσα στο σπίτι. Όχι, καλύτερα μέσα στο εμπόγιο. Νάτε, ρε Δεσποινά, άτε. Που πιστεύεις στην κάθε πελάρα που γράφει ο κάθε κουρούπετος αστρολόγος. Ο κουρούπετος είσαι εσύ, Αλέξη μου, που δεν πιστεύεις στην επιστήμη της αστρολογίας. Έγινε και επιστήμη τώρα. Πάντα ήταν. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι πιστεύουν στα ζώδια. Βέβαια, πάντα ήταν. Έχει πολλούς πέντους. Α, δηλαδή εσύ εμπιστεύεις? Όχι, δεν πιστεύω καθόλου, αλλά μια τζεφέροντο κουβέντα. Θυκευά μου λίγο το δικό μου. Α, θέλεις να σου θυκευάσω. Σου θυκευάσω. Πού είσαι εσύ? Κάτσε να δω. Πού σε θυκευάσω? Η νέα σελήνη που βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο σηματοδοτεί την έναρξη μιας πολύ δύσκολης περίοδου. Θα υπάρξει τρομερή συσσόρευση αρνητικής ενέργειας, γι' αυτό καλό θα ήταν να προσέχετε. Είστε ευάλωτοι σε θέματα υγείας. Επίσης, αποκαλύψεις για την προσωπική σας ζωή έρχονται να ανατρέψουν τα πάντα που είχατε δεδομένο μέχρι σήμερα. Παναγιά μου, γιατί πολλά καλύτερα τώρα, πολλά χειρότερα με το δικό μου. Φεύγω. Πού είναι να πάεις? Στη δουλειά που είναι να πάω. Α, και αν θέλεις να μου θυκευάσεις και τον οροσκόπο μου, πιάσ' με τηλέφωνο. Άντρες, πάντα δύσπιστοι σε όλα. Γεια σας. Καταφωνή και γειτόνισσα. Κόρη Μαρία, μάντα που κάνεις από το χαράμα του Φουκόρη. Χάει στα κουλί μου μια χάλια που τη μούτσι να με πιάσει να σκάσω. Άκουλη μου, σε παρακαλώ, μην το επιχειρήσεις, γιατί μετά θα σε βάλω να καθαρίσεις τα πατώματα. Να μας κόρτε, να μου τυλάνε, να δούμε, να που γίνηκε. Να κάτσω. Βεβαίως, κάτσε, μη κάσα, εσύ κάσα. Τι έπαθε? Εντάξει, άσε το εμπούτα και να αέρος, δεν είναι τίποτε. Θέλει να πει το σπίτι μου, έτσι σπίτι σου, σαν να δούμε σαν στο σπίτι σου. Οκ. Εφόσον το σπίτι σας, σπίτι μου, ήδη νιώθω άνετα. Τέλεια. Να σου ψήσω και δυο λουκάνικα. Έχουμε και πολλά ωραία τσαμαρέλα από την πιτσιλιά. Όχι, είμαι πολλά αναστατωμένη. Γιατί να μου πάρεις, θέλω να σας ζητήσω μια τεράστια χάρη. Πέμπας, τι θέλει και ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα βοηθήσουμε, ναι. Θέλω αν μπορείτε να... Όχι, λάθος. Πέμπας, κόρη. Θέλω αν μπορείτε να προσέχετε το μωρό λιγουλάκι να πω να δω τον παπά μου στο νοσοκομείο. Μα να μου ματούτον είδα, σιγά το πράγμα βέβαια. Όντα καλά. Χαίρομαι που ένιωσετε πρόβλημα. Πρέπει να πηγαίνω ό,τι χρειαστείτε στη τσαντούλα του μωρού. Μόνο μου, εμείς έχουμε χρόνια εμπειρία με μωρά, τεράστια εμπειρία με μωρά. Όχι, τα καλά. Αλήθεια? Ναι, να μην ανησυχείς καθόλου. Όχι, τα καλά. Σίγουρα είναι όλα καλά. Βέβαια, είναι όλα καλά. Όλα καλά. Να πηγαίνεις. Ούτε τέλεια. Είναι πολύ καλά στα χέρια μας η μικρή, ο μικρός, η μικρή. Ένα αγοράκι με ένα κοριτσάκι. Ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είναι αγοράκι. Ευχαριστώ σας πολλά. Τέλεια. Γεια σας. Όχι, τα καλά. Βέβαια μου. Μπράβο. Είναι μου να κάνω τώρα. Όχι, τα καλά. Παναία. Μην τα ζημιά ρε, παθάς τα καλά καθούμενα, γιατί σε μένα ρε κουμπάρε. Έμεινες πλάστιχο. Όχι. Τι, ακατσίνη μπαταρία. Όχι. Τι έπαθες? Δεν μπορείς να πιστέψεις πια με ποιον τηλέφωνο. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πέ μου για να το πιστέψω. Η κυρία Σκεύη, η Παναγία μου.
Και? Τι και, μάνα μου, έπιασε με τηλέφωνο η κυρία Σκέβη που τη φτύσαμε το σπίτι στα Λατσιά πέρσι. Ωραία. Θέλει να πάω να τη κάνω ένα γκαράζι μισή μου για το αυτοκίνητο. Τέλεια, να πάεις. Να πάω στην κυρία Σκέβη. Αν θυμάσαι, είναι τα κακά έπαθα κοντά τη που το μάτι τη πέρσι. Μα είσαι καλά, μια χαρά γυναίκα είναι η κυρία Σκέβη. Μια χαρά γυναίκα, εγώ κάτι σα σκέφτομαι στο νοσοκομείο όμω. Και το μάτι τη. Δεν μου φταίει η κυρία Σκέβη, δηλαδή αν είσαι ατσούμπελο τσέπεσε κάτω από τη σκαλωσά. Πού το μάτι τη, αγάπη μου. Έφαμε και έπεσαν, που μόνο μου έπεσαν. Τόσε προλήψει, πια τόσο χρόνο άνθρωπο. Ρε αγάπη μου, sorry, έπαθα τα. Έτσι είμαι προληπτικό έτσι. Είδα τα και έπαθα τα. Κοίταξε να δει, Αλέξη μου, πρέπει να πάει να πιάσει τη δουλειά και να αφήσει τι δικαιολογίε. Όχι, 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 θα επικαλεστώ φόρτον εργασία. Όχι, εντάξει, έχει φόρτον εργασία. Κάποια μέρα να μπορέσει και να πάει. Άκου να σου πω. Άκου τι γράφει το ζώδιο μου, ότι θα έχουμε οικονομικέ δυσκολίε. Πρόσεξε πολλά καλά. Πάρε τα ρεσίδε, πεινάμε τα ζώδια τώρα, πιστεύει τα πράγματα. Ναι, εγώ πιστεύω στα ζώδια. Εσύ που είσαι προληπτικό. Θέλει να πάω, α. Δεν πρέπει να πάει. Έλα σου πω, πάρε μια ομπρέλα μαζί σου γιατί να βρέξει. Όχι, καλέ. Χαρά Θεού έξω. Τώρα έχει χαρά Θεού, μετά να βρέξει. Δεν νομίζω. Καλά, πάω και ο Θεό βοηθό. Παναγία μου και βοήθαμε. Έτσι ας σου τη γυρίσω. Εσύ είσαι. Χαίρετε. Ποιος χαίρεται γιέ μου. Sorry αν σε τρόμαξα. Τρόμαξε με δηλαδή, έκοψες μου τα γιάματα μου. Περνούσα τυχαία από δαμέ και είδασαι να περπατάς. Πε μου παρακολουθείς με. Όχι, καμία σχέση, έτυχε. Άντε καλογιά. Πού πάεις, έλα να σε πάρω με το αυτοκίνητο. Μα τι εννοείς να μπω εγώ εκεί μέσα. Εγώ μέσα σε αυτοκίνητο με ξένο πλάσμα. Όχι ξένα πλάσματα. Γνωριζόμαστε τόσο καιρό, ρε Ολυμπία. Τούτον εσύ το ξέρεις, η γειτονιά όμως δεν το ξέρει. Τι θα πει να δουν μια γυναίκα σειράτη μες στο αυτοκίνητο με έναν άνθρωπο. Πού είναι το κακό, ρε Ολυμπία, να σε βοηθήσω που κουβαλάς τα πράγματα σε πάρω σπίτι. Και η γειτονιά εν τέσσερα τετράγωνα πιο κάτω. Άντε, έλα. Τελικά είναι κουκλούι, να. Είναι πουρεκούιν της αναρής. Είναι εύκολο τελικά να μεγαλώνεις παιδί. Είναι και τόσο εύκολο, κουλί μου. Είναι πάντα έτσι. Τι φορές που έντζιμούνται, που μπορεί να βγάλουν δοντούθια και να έχουν σάλια ή που να αρρωστούν και να βουράσουν τους γιατρούς. Μπορεί να μπορείς το όλο να κάνει τη Μαρία μόνη της. Ναι. Όχι και τελειά μόνη της, είσαι ο παπάς της. Ήταν ο παπάς του μωρού ο γάρος, άφηγε την κοπελού αν τζέφυγε. Μόλις να το ξαναπείς του, το μεγάλος γάρος. Ναι. Μόλις άκουσε ότι είναι έγκυος, εσύ κοστίγε αν τζέφυγε και έφυγε τους μόνους τους. Αγάπη μου, Ιωσήφάκο μου, σε τι κόσμο μεγαλώνεις, πουλούι μου. Σσσσ, κορί. Τουλάχιστον το μωρό έτσι μπορεί να καταλάβει κρίμα, είναι πάθει ψυχολογικά το μωρό. Θα προσποιηθώ ότι δεν το άκουσα το πράγμα που είπε. Να μιλούμε ελεύθερα, μπορούμε. Κούλη μου, πέντε μηνών είναι το μωρό, δεν το καταλάβει ακόμα. Εσύ εφοάσαι με το μωρό. Όχι, κούλη μου. Εγώ είμαι γυναίκα και εμείς οι γυναίκες είμαστε προγραμματισμένες με το που θα δούμε ένα μωρό να ξέρουμε τι θέλει, πώς το θέλει και γιατί το θέλει. Κούλη, πέ μου, εν και που τη χαρά σου έφυγες σου τίποτε. Είναι πράγμα να μου φύγει δηλαδή. Βρωμή, κορέ, σου διαμυρωτιά, βρωμή. Α? Βρωμή απλά. Φτυγιοζολή. Μάνα, με χέστην το μωρό να το πω. Λαλείς. Ναι, άτε. Πήγαινε να το αλλάξεις. Γιατί. Γιατί να το αλλάξω, δεν κατάλαβα. Γιατί να το αλλάξω εγώ και να μην το αλλάξεις εσύ. Εσύ που είσαι γυναίκα και είσαι προγραμματισμένη. Και μόλις δεις το μωρό, ξέρεις και να μου θέλει και να μου πρέπει να κάνεις. Άτε, πιάσ' το μωρό, πιάσ' το μωρό, πιάσ' τα πουρτού και πήγαινε να αλλάξε το, άτε. Τι κουλή μου, σε παρακαλώ, άλλαξε το εσύ. Τα στα κόρια πράγματα πήγαινε να αλλάξε. Πήγαινε στο μωρό, εσύ που ξέρεις που είσαι γυναίκα που είσαι προγραμματισμένη. Τι έπαθες! Καου! Ναι, μου μιλάς εσύ! Εσύ φταίεις για όλα! Εγώ φταίω για ποιο πράγμα? Που μου είπες να πάω στην κυρία Σκέβη την Κρουσούζα! Μην μιλάς έτσι για τη γυναίκα, είναι όμορφο! Είναι όμορφο! Μα κοίτα, είναι τέλος, είμαι! Ναι, που έπαθες, πέμε, ναι, που έπαθες για να καταλάβω! Φτάνω κανονικά για να κοιτάξουμε το υπόστιγμα. Ήταν να τις κλείσουμε για το αυτοκίνητο της.
Κύριε Αλέξη μου, λαλί μου, εσύ που είσαι καλό μωρό, έλα με σαν να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Θέλω να μου καρφώσεις μια σπόντα για να βάλω έναν πίνακα. Βεβαίως, κύριε Σκέβη μου, λαλί, και εγώ και πάω μέσα. Βρίσκω τη σωστή σπόντα, πιάνω το σφυρί και πάω μέσα. Και βάλω τη σπόντα έτοιμος να την καρφώσω. Και έρχεται δίπλα μου η κύριε Σκέβη και έρχεται. Μα κύριε Αλέξη, τι ευγενικός που είσαι, αου, τι καλός άνθρωπος και ωραίος. Αρέσκει μου και άμα τραγουδάς. Είπες έτσι. Ναι, είπε μου έτσι. Δεν κατάλαβα. Όχι, τίποτε, συνέχισε. Αρέσκει μου άμα τραγουδάς και εσύ είσαι από τους άντρες. Πόσο μεγαλώνεις γίνεις και είσαι καλύτερος. Μα λέτε και είπες έτσι. Ναι, είπε μου έτσι. Είσαι όμως το παλιό καλό κρασί. Συγγνώμη, είσαι πλάκα η κυρία Σκέβη. Μπορώ να καταλάβω γιατί σου αρέσκει. Τέλος πάντων, λέει. Κι άλλα από τούτα τα μου σκούρουθηκε. Κι όπως έμαχνουν εγώ να δω μια πάνω στη σπόντα, κάτι μου είπε πάνω και τάκ, δύο μια πάνω στο δαχτύλι μου, πάει το νύχι. Πάει όμως. Πάει γιατί είσαι τσούμπαλος. Εγώ είπα σου τα. Το μάτι της που φταίει. Λέω της Παναγία μου, κανένα φαρμακείο, να ζεις τίποτε, όχι κύριε Αλέξη μου, έλεγχο. Βουρώ, γιατί έχω πάντα φαρμακείο για τους εργάτες μες στο αυτοκίνητο. Για κάποιο λόγο δεν ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, δεν ξεκλειδώνει. Και είναι την ώρα, ήταν ο κάτος πάνω, με ένα σακούλι μου, τότε το τσιμέτω. Φεύγει του τάκ, μες το πόδι μου. Ήταν δηλαδή ευτυχώς, λίγο πιο δεξιά να έρχεται. Ήταν να με μακαρίτης τώρα. Ναι, προσπαθώ να ξανανοίξω το αυτοκίνητο, δεν με κάνω όλα τα άλλα. Άρκεψε να βρέσει και έγινα σου παλούμα. Είπες σου το ιδέες πινότερο να βρέσει. Είπες σου, αλλά δεν το βρέσει. Υπέ μου, γιατί πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί πριν να μου πες κορή, δεν είπες ότι... Πριν. Καλά το είπες, πριν. Γιατί το πριν ήταν πριν, τώρα είναι τώρα. Γιατί τούτη βρώμα πρέπει να πεις έρευνα. Είναι τα 10 βασανιστήρια του κόσμου, τα μεγαλύτερα βασανιστήρια του κόσμου το πράγμα. Τούρε, δεν αντρέπεσαι, θέλεις να γίνεις και παπάς. Και θέλω που μου αναγκάζουμε να γίνω. Γι' αυτό μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνεις πρόβα. Δεν θέλουν πρόβα τα πράγματα. Το πρόβα αυτοξίας, ναι, κόρη. Όχι, κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Χρειάζεσαι πρόβα γιατί μετά θα σε στείλουν πίσω. Θα πούνε ότι είσαι λαθωματικός και θα θέλουν άλλο. Γι' αυτόν άλλαξε πανάκι. Καταρχήν του δικού μου παιδιού θα βρούμουν έτσι τα... Ναι, του δικού σου του παιδιού θα μυρίζουν τριαντάφυλλο με μία νεσάντς λεβάντες. Τέλος πάντων, ή πράγμα να κάνουμε. Μπορεί να ρίξουμε κέρμα. Να μου θέλεις, κορώνα ξεδράμματα. Κορώνα ξεδράμματα, μπορεί. Κορώνα. Yes! Κάτσε εγώ να δούμε! Είδα το! Yes! Ευλογημένα! Κάτσε τα σύνδεκα να πάμε κάτω στο δωμάτιο σου όταν αλλάξουμε! Όχι, θα πάεις με αυτόν τον θείο! Δεν θα πάτε στο δικό μου το δωμάτιο, γιατί το δικό μου το δωμάτιο θα το βρωμίσετε! Δεν θα δυσκολεύει! Το δικό μου πέτα από την πόμπα! Πάμε στο δικό σου! Άντε κουλίλο, θέλει να γίνει το δικό σου! Α, ναι! Είδα το δωμάτιο, το δικό μου! Έθελα εγώ πρωί-πρωί να είναι καθόλου με τα... Α, σε παρακαλώ μην το πεις! Άντε! Ξέρεις τι άλλο έβαλα στην προσπάθεια μου
να γυρίσω το καυτό στο κρύο, να γύρισα το από το μάτσο, έσπασα το. Τι έκανα με παγωμένο, εξεπάγιασα. Άρα τώρα θέλουμε και γιατρό και υδραυλικό, ναι, ναι. Ναι, να σου πω, όταν φέρει ο υδραυλικός θα κρατήσει την απόδειξη και θα την πάρει εσύ στην κυρία Σκέμη και θα πεις πλήρωσε κρουσούζα. Σιγά να της την πάρω. Α, να σου πάει. Περιπέτσες με, αλλά να σου πάει. Μα να ντρέπεσαι τίποτε. Πώς σε βρέθηκες να με χαδέπε μου, δεν κατάλαβα ακόμα. Ένα απλό. Άπλωσα το χέρι μου να πιάσω τον τόρο που δεν υπήρχε και γλίστρισα μες τα λεράκια και σκοτώθηκα. Σου λέει η γυναίκα σου συνέχεια, πριν μπει στον μπάνιο βάλει την πετσέτα σου στη θέση της. Ακούεις την, όχι, έλα τώρα. Δεν είναι να έχω φταίω. Εντελώς. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Πόσο συχνά κάνουν κακά τους. Μάνα μου είναι το πράγμα. Παναγία μου, έζησα το πράγμα, έζησα το. Πραγματικά ήταν σοκ, σοκ, πάρα πολύ μεγάλο σοκ. Το μεγαλύτερο κομμάτι του σοκ ήταν για μέ που ενώ τον καθάριζες, αποφάσισες να σε κατουρίσει μες τα μούτρα. Ευτυχώς ελουργήσαν τα αντανακλαστικά μου. Όχι, για μέ κουλή μου, οφείλω να σου πω ότι για μέ παραδέχτηκες. Ευτυχώς δεν κοιμήθηκε. Ευτυχώς. Έτσι. Μα 10 λεπτά κοιμούνται μόνο. Εσύ να μου είσαι που είσαι προγραμματισμένη γυναίκα και ξέρεις. Στη θεωρία, αγγούλη μου. Στη θεωρία. Ενώ στην πράξη έμεινες η ίδια τάξη. Να βγω τα λίγα όξα. Όξα, εδώ με η τούλα. Α, και λάλο ποιο όνομα δεν άκουσα σήμερα. Μες στην αυλή και κάνετε ό,τι ποτίζει. Α! Σιωπή και να σε ακούσει, εσύ βιολογικό φτην τούτη. Βιονικό τότε. Ναι, ναι, πουτσίνο. Είναι που κάνει τώρα. Έλα, λόγω σου κάνει ό,τι ποτίζει για να... Έχει πρόσβαση στην πουτσί στην πίσω αυλή της γειτόνισσα να παρακολουθεί μια σιεροκουτάλα τούτη. Τώρα ποτίζει, όχι σαν ποτίζει. Ωφ, Παναγία μου έσπασες. Μείνε και αμίζεται σου που εγώ ποτέ να φυκείς. Κατάλαβα. Τώρα! Τηλεφώνα του γιατρού. Αχ! Εντός από αυσίπονα που ήπιασε, σου επέρασε καθόλου. Μου επέρασε. Σου λέει κάτι τούτο. Πρέπει να είμαι διατρός. Χρόνια που πρέπει να είσαι διατρός, αλλά τέλος πάντων. Άσε το πάνω μου να κάνω κάτι εγώ. Δεν μπορεί να κάνεις. Καλά, να έχεις εμπιστοσύνη στη γυναίκα σου. Τώρα εγώ πρέπει να απαντήσω. Εγώ αυτό που θέλω να σε βοηθήσω. Με φύσε, σε παρακαλώ. Πού πάεις? Δαμέ είμαι. Λοιπόν. Τα μοντούτα. Είναι κρέμες και θεραπευτικά έλαια. Ποιο μου να τα κάνεις? Να σου τα ταΐσω. Για μασάζ. Θυμάσαι πέρσι που πήγες και σεμινάρια για μασάζ και εδώ κάτω σαν λεφτά. Είναι εγώ που τα έδωκα. Λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, μπορώ να σε βοηθήσω με θεραπευτικά έλαια. Έλα. Μα ξέρεις. Σε παρακαλώ, μην με προσβάλλεις άλλον. Πού να ταράξω? Πού να ταράξεις? Πονώ! Πονώ! Είναι δείγμα ότι γίνεται δουλειά. Πάρε ανάσα! Πάρε ανάσα! Είσαι έτοιμος? Άφησε την ανάσα! Πρέπει να κάνω κάποιο λάθος. Παναγία μου, ευτυχώς νομίζω μας είδε. Είσαι σίγουρη? Ελπίζω να είναι έτσι. Διαφορετικά, κατήσει σου. Να μας βγάλει πας τη μούτη του σιβέτου και να φταίσαι εσύ. Συγγνώμη, σε έφερα σε δύσκολη θέση. Είναι το άσκοπο. Τούτον έλειψε. Πέμω να δούμε. Είναι τα πράγμα. Μες στο αυτοκίνητο είπες μου ότι θέλεις κάτι να μου πεις. Ακούω. Α, ναι. Είπες ότι τις προηγούμενες φορές ότι υπάρχουν κι άλλοι δικαιούχοι της διαθήκης. Ναι, τότε θυμούμε το ότι μου το είπες. Καλά τους γνωρίσεις. Και κρίνεις το αναγκαίο δηλαδή τούτο. Αναγκαίο δεν είναι. Ένα καλά είναι θα ακούσουν ότι ο Παναγιώτης είχε ξανιά ευφυΐα από μέσα. Και from now on... Και now? Όχι, από εδώ και στο εξής λέω ότι εσύ να είσαι τρίτη δικαιούχος. Αν νομίζεις και σωστό έτσι θα τα πούμε. Να μου έχεις εμπιστοσύνη εμένα. Εν το καλό σου που θέλω. Τούτο είναι να το δείξει ο καιρός. Εγώ θα μένω.
θα με γνωρίσεις. Παναγία μου, τι θα κάνουμε, πού έπαιρνε τούτη η μάνα του και χάθηκε. Τι θέλει, πέμπου τι θέλει. Πάντες αλλάξαμε, του φάει εδώ καμέν. Κακά έκαμε, τι άλλο θέλει. Δεν ξέρω, κουλή μου. Δεν ξέρω. Νομίζω τούτο το κοπελί, νομίζω έχει σχέδιο. Όλα πέλανες, κόρη. Όχι, δεν πέλανα καθόλου. Νομίζω αυτόν το κοπελούι ήρθε με σχέδιο να μας εξοντώσει. Μα τα σχέδιο, κόρη. Μα σε πέτα καλά σου, τι σχέδιο. Κάτι θέλει το μωρό. Δεν ξέρω. Το κλάμα το πολύ είναι αποσυντονίστηκα. Δεν μπορώ να επικεντρωθώ στο στόχο. Κάτι θέλει, πρέπει να δούμε να μου θέλει. Τι θέλει το μωρό. Τι θέλει, άραγε, σου πέμουν να δούμε. Υβρατο. Λεφτά! Σιγά με θέλει να του γράψω και με τώρα. Λαλείς δεν θέλει καμιά σοκολατούα. Μα τι λαλείς κόρη, βόηθα σε μπελάρες που λαλείς. Α, κούλη μου, το μάνα μου, έχουμε το μωρό βαωμένο μες στο σπίτι. Μπορεί να θέλει καμιά βόλτα. Τέλεια, μπράβο. Ανοίξε ένα καινούργιο μπαράκι, δεν είναι στη γωνιά, θες να πάμε. Να πάμε, καλό. Να πάρουμε το αβάφτιστον και εμείς να πίνουμε σφινάκια, να μου σένε σωστό. Όχι, α. Όχι, να κάνουμε. Να πιάμε την Τίνα, τσίνε ή τρέχουμε λούθια να ξέρει. Α, είσαι δίκιο. Έχω την Τίνα. Έχω την Τίνα. Να το σηκώνει, τσι σηκώνει την Τίνα, σύντοσε με τα μωρά. Α, έλα Τίνα μου, να μου καμπνείς. Να μου κάνουν τα τρία κοπελούθια. Καλά, και τα τρία. Δόξα σε Θεός. Να σου πω, Τίνα μου, έφερε μας η γειτόνισσα ένα μωρό, δε με να το βλέπουμε. Όχι να το βλέπουμε, να το προσέχουμε εννοώ. Ναι. Όχι, μάνα μου, μηνών! Ναι, θέλω να σου πω, ακούεις το, κατάλαβες. Μα ρε πέλανε, ξέρεις πως είναι ώρα, ξέρεις πως είναι ώρα, ρε πέλανε ματσούλο, κλαίει. Δεν το ταΐσαμε. Ταΐσαμε το. Αν το αλλάξαμε το πάνω, βέβαια. Αλλάξαμε το. Αν το τραουδίσαμε. Όχι, Τίνα μου. Εντάξει, άντε μάνα μου, πιένε στα τρία σου τα μωρά. Εντάξει, μιλούμε. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε συναυλία να. Ναι, να γίνει, να το τραγουδήσουμε τώρα. Α, μαζί μου. Τι. Baby, shark, Daddy shark, daddy shark, daddy shark, grandma. Πλούσιο λεξιλόγιο. Μονοπόλο, ρε Δέσποινα, μονοπόλο. Αλλάξαμε ρεπερτόριο, αλλά εναλλάξαμε mood. Σε παρακαλώ. Δέσποινα. Σε παρακαλώ, κάνε ένα θαύμα να γίνω καλά. Εγώ, Δέσποινα, για θαύματα πατήστε το ένα ή κοιτάξτε επάνω. Έβρε μου μια λύση. Μία είναι η λύση, φωτόλυση. Δέσποινα, εγώ είμαι στο κρεβάτι του πόνου και σε σπάσεις πλάκα. Και τι θέλεις να κάνω. Πάντως, αν θέλεις να μου ζητήσεις συγγνώμη, ενδεχόμαι. Σίγουρα να σου ζητήσω συγγνώμη. Εσύ φταίεις, επίσης να μου κάνεις μασάζ και κάνεις με χειρότερα. Σε παρακαλώ. Πάντως, ξέρεις τώρα τι εικόνα έτσι. Έχουμε τούτον που κάθεσαι στο κρεβάτι, κάθουμε δίπλα σου, ταΐζω σε σούπα. Τούτη η εικόνα έτσι που κάθεσαι εδώ μέσα και ταΐζω σε εγώ σούπα είναι σαν εικόνα από το μέλλον. Δεν κατάλαβα γιατί έχεις σκοπό να με κρεβατώσεις και να με ταΐζεις σούπες. Όχι, μίλω για το άμεσο μέλλον. Έρχονται μου κάτι εικόνες ρε παιδί μου ότι είσαι εσύ έτσι στο κρεβάτι, παππούς, στα τελευταία σου και εγώ δίπλα σου έτσι μια όρημη, έτοιμη μιλφάρα να σε ταΐζω σούπες ώσπα κλείσεις τα μάτια σου. Κότσιλος! Εντζάρκησε, ναι! Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω. Όσοι ώρα ήμουν πάνω, εντζά χτύπησε την πόρτα. Όχι, εμένα και μας είδε η δούλα. Να μας είδε, όχι, θα μας είδε, αλλά μπορεί να μας άκουσε. Δεν καταλάβεις την αισχερό που τα λένε τούτη. Ρε σιβόξο και ξέρει να μου παϊρεύει η κάθε γειτόνισσα μες στην κουζίνα. Όπως και να έχει, αν χτυπούσε την πόρτα, ξέρω ότι θα ήταν η δούλα και δεν θα της άνοια.
Έθελα να σου δημιουργήσω άλλο πρόβλημα. Είσαι πολλά ωραία πάντως, by the way, ε. Τι by the way, μάνα μου. Εκεί παρεσί. Whatever. Και τα μαλλιά σου είναι πάρα πολλά ωραία. Α, ευχαριστώ. Άντε πάμε γιατί θέλω να με σταματήσεις και πάνω ένα θαπολείο να πάρουμε μια γλάστρα των πλασμάτων. Πρώτη φορά που να πάμε έστω τους, να μην πάμε με σέρκα οφκερά. Μακριά το ανθαπολείο, να αρχίσουμε τέλειο να πάμε. Α, πάμε και κλέφτω μια μπιντούλα. Παναγία μου, νιώθω όπως τον Μπέρτικο. Να σε κάνω πεξιδάτο. Τσόφτες. Να είδες πινά λιτσόφτες, ενώ Αλέξης... Αλέξης. Είσαι δίκιο, γιατί δεν μπορείς να το παραδεχτείς μια φορά. Είχα μάτι. Αλλά όχι, είναι πολλά δύσκολο να δεχτείς ότι είχα δίκιο. Ναι, ναι. Γιατί να πω ότι είσαι δίκιο, αφού δεν πιστεύω στο μάτι. Στα ζώδια μια χαρά πιστεύεις όμως. Βέβαια, γιατί τα ζώδια είναι επιστήμη. Βέβαια, αφού του χρόνου θα διδάσκονται και στα σχολεία. Βεβαίως, προέρχεται από την αστρολογία. Τσόφτες! Απαναγία μου, Δέσποινα. Τώρα που το σκέφτομαι, έναν και έναν κάνω δύο. Γεια σου, το περίμενα. Θέλω να πω. Ότι άμα τα βάλεις κάτω, ευκήκαν! Και ευκήκαν. Ευκήκαν, λέω σου! Επί μου και ευκήκαν για να καταλάβω, ρε Αλέξη, ζάλισες με σήμερα! Τι είναι που ελαλούσε το ζώδιο μου! Τι έλανε το ζώδιο μου! Συσσόρευση αρνητικής ενέργειας! Το μάτι! Το μάτι! Είναι μόνη! Αρνητική ενέργεια που θα έχει επίδραση στην υγεία σου! Η μέση μου! Ευκήκαν ούλα! Ούλα εκτός που ένα! Ανατροπές στην προσωπική σου ζωή και στις σχέσεις σου. Άρα έχεις φίλο. Μα είσαι παλαβός. Έχεις φίλο. Πελάρες, πελάρες. Ελάλω πελάρες. Ελάλω καθόλου πελάρες. Πάνε να φύγω. Πριν μου γυρίσει το μάτι και φατσίσω τα ούλα χαμέ. Έχεις φίλο. Καλό τούτο. Πιστεύεις στα ζώδια. Τώρα και να το σάσω. Δεν ξέρω να βγάλεις τα σκόρδα από πάνω σου. Όχι. Αμαντζίνα που βρώμουν έτσι και νόμιζα ότι το μωρό έκαμε για εκτή φορά. Με μου θυμίζεις τη μυρωθιά. Συγγνώμη το μωρό έμεινε σας αγκονή. Έμεινε μας αγκονή Δέσποινα, έμεινε μας αγκονή. Είπε μας η μάνα του μωρού ότι είναι να πάει να δει τον παπάνη στο νοσοκομείο και τραυματίστηκε. Μπορεί το νοσοκομείο να στείλει μέσω. Ή μπορεί, ας πούμε, φέρει πίνα Αθήνα. Σε πιο μακριά. Μπορεί το νοσοκομείο να. Σε παρακαλώ, Αλέξη μου, δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο, διότι με τα τούτα που ζούμε, με τα παυσίμωνα. Επειδή σαν την κελιά μα, μέχρι λίγο χορεύκαμε. Του κουτούκου, κουράστηκα, δεν μπορώ, κουράστηκα. Νιώθω σα. Ευτυχώ μωρά που με μεγάλωσα. Δεν μου έκαμε. Για τα μωρά μα που λέω. Εσύ, μεγάλωσε τα μωρά μα. Που α σου βάλουν το πιπερό μπροστά να θέλει μάνιουαλ. Δεν σου να υπολογίσω ότι είμαι καλό πατέρα. Όχι, όχι, είσαι καλό πατέρα. Τώρα δε που εμάθαν και κάνουν τα ούλα μόνα του, είσαι ο καλύτερο. Αλέξη μου, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Μπορεί να ξετυλιχτεί λίγο του κόρτου, γιατί δεν μπορώ. Sorry. Είναι απαραίτητο το αξεσουάρ. Μα γυρίσαντα το μάτι μου, μπορεί τουλάχιστον να μου πει γιατί, γιατί του εφόρεσε. Για το μάτι. Για το μάτι. Τι αν πήγαινε εσύ στον Άγιο Κυπριανό να σου κάνουν ένα ξεμάθιασμα να τελειώνει, και μπορεί στη λαϊκή να βράζει κόρτου. Να σου πω την αλήθεια. Φοβούμαι το μάτι του κούλι. Το γυαλουρίτικο, πάνω από στην κούκλα του σατανά, το τσάκι, να θυμάσαι τον κουίν, κουίν, κουίν. Τι λαλείς, Αλέξη, το μάτι το γυαλουρίτικο, αν πιάνει το μάτι μου εμένα, εγώ με καλό πλάσμα. Το μόνο πράγμα που έχω πάθει τώρα είναι κλείνει το μάτι, διότι θέλω να πάω να κοιμηθώ, δεν μπορώ, αλλά θέλω να κοιμηθώ. Καταλαβαίνω, αλλά πείτε μου, γιατί έπαιζε τόση πολλή εξαφάνιση. Η μάμα του μωρού, ας πούμε, που έπιε. Ξέρουμε που έπιε. Ξέρει ο Παναγιώτης, πού είναι. Το αφήσαμε τη σημεία μα στην πόρτα. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της. Τώρα η Ξένια και ο Παναγιώτης. Η Ξένια και ο Παναγιώτης έπιαν τους 2-3-4 φορές τηλέφωνο την εύτομα. Δεν απαντούν. Εξαφανιστήκαν και γίνει. Αλήθεια και εγώ προβληματίζομαι γιατί ο Παναγιώτης έγινε και Λούις. Έκαναμε τους κάτι. Θυμωμένοι μαζί μας. Εν τούτοι αλόπως. Καταφωνεί. Να με μοιάζει πολλά με την Ξένια, ξένη ιδέα μου. Εσύ με μου μιλάς και ξέχασα ότι κάτι μου κρύφτηκες. Ανατρίσσας. Ίδιες. Το μήλον κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Βέβαια για τον κουλί μας ισχύει κάτι άλλο. Το σίκον κάτω από τη σικιά θα πέσει. Είσαι ηλίθια. Πού να αφήσω τη γλάστρα. Να την τακτοποιήσω εγώ, κυρία. Κυρία. Ολυμπία. Κυρία Ολυμπία μου. Δέσποινα. Αλέξης, ο άντρας μου. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι και δικαιοκούλης. Χαρικά.
Μα κυρία Αντρέα, γιατί είναι στην ίδια η Ξένια και στην η μάμα τη. Ένα σα το πει από εδώ η γλυκύτατη κυρία Ολυμπία. Κολλάτη. Ναι. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν, διότι εφία από την Κύπρο. Εφία, και πού εμπία. Μακάρι να ξέρα, ούτε εγώ δεν ξέρω που είναι καλά-καλά. Σίλβερ, alert, ένα πράγμα. Να πάρουμε τηλέφωνο την Νικολούλη. Και εν τούτη. Μια κυρία που είναι σε έναν τούνελ, την ξέρεις, εξαιρετική. Την ξέρει με. Α, πιστεύω πως όχι. Είναι να την πιάμε τηλέφωνο. Για να βρουν τον Παναγιώτη και την Ξένια που είναι εξαφανισμένη. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, σας εξηγήσω. Ο Παναγιώτης και η Ξένια έφυγε και είναι στο εξωτερικό. Μην ήσκουσε κάτι συγγενής του Παναγιώτη. Α, δηλαδή δεν εξαφανιστήκαν, ξανάρτουν. Ο Ιεθάρτου. Είναι τα πράγμα. Ο Παναγιώτης και η Ξένια θέλουν να δεχτούν των όρων της κληρονομιάς. Και η πιο κοντινή δικαιούχος εμποδά κυρία Ολυμπία, η οποία θα εκπληρώσει τον όρο που αφορούσε τη Ξένια. Το πιστεύω, δηλαδή εφίαν και αφήσαν τα λεφτά, για ποιο λόγο. Πέτσε εσύ, επί αμεσούμου να γεννήσουν μπότσι. Εμπού το φκάλτης που τον νουν, ότι εν τούτος ο ξυλιμένος που φταίει για ούλα. Άτε καλό. Welcome, κυρία Ολυμπία. Η μάμα! Χαίρετε, παιδιά. Έχασα την κόρη μου και τον αγκονούι μου. Είναι δαμέ. Είσαστε ο κύριος Ιωσήφ. Κύριος Ιωσήφ. Μα έτσι σηκωστήκετε από το κρεβάτι του πόνου. Το κρεβάτι. Η Μαρία. Είπα μας ότι είσαστε στο νοσοκομείο του Θανατά και άφησε μας το μωρό να το προσέχουμε να έρθει να σας δει. Ναι, και ότι είσαστε με το ένα μπόι στον τάφο. Είσαστε φάντατα, δεν μπορούσα να σου τσίσω λίγο. Ότι είναι εντάξει, είναι τούτος, είναι καλά τούτος. Είναι απλά καλά. Σφίζει από υγεία. Ναι, σφίζει από υγεία. Α, τούν τα πράγματα δεν μου αρέσκουν. Λογικά, άφησε το μωρό η κόρη μου. Ναι, άφηκε το δαμέ, είπε ότι ήταν άρθια σε να ζει στο νοσοκομείο. Σωστά, και εξαφανίστηκε. Σωστά, σωστά, αλλά εμείς δεν είχαμε τηλέφωνο να την πιάσουμε. Και κάτσαμε δαμέ και περιμέναμε. Αφήσαμε και ένα σημείωμα που κάτω από την πόρτα, ήφερετε το. Γι' αυτόν ημεράμε. Μάλιστα, γι' αυτόν ημεράμε. Να τη σάσω εγώ καλά. Αφήνει τον Ιωσήφ και να φεύγει. Πάντως ευχαριστώ, θα τσιούς και καλά. Πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Το μωρό με μερικές είναι ταϊσμένο, σασμένο. Πρόσεξε όμως που τη μυρωτιά να βάλεις ένα μανταλάκι, ναι. Ευχαριστώ σας πολλά. Και αρέσκονται πάρα πολλά τα τραγουδάκια. Αρέσκει του το Baby Shark. Ναι, και το τρίσε και ένα ντομάτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Και να πάρετε και μερικά παυσίπονάκια, ναι. Πάει για το μωρό. Όχι, για σας. Όχι, μαμά, όχι, δεν μπορώ να πω έτσι πράγμα. Με κράτησα τούτο κρυφόν τόσα χρόνια, τώρα ξαφνικά θα το πω για ποιο λόγο. Και πρόσεχε εσύ, έτσι μια-δυο φορές που έπιε να σου φύγει. Ναι, ναι, να προσέχεις τον το πράγμα. Τι να του πω, ρε, μαμά, ότι μετά από τόσα χρόνια είναι δικά σου τα μωρά, μα είσαι καλά. Ήξερα ότι κάτι μου έκρυφκες. Όχι, αλλά έξε ένα λεπτό. Ένα ψύχρεμα. Ένα ψύχρεμα. Ένα τούτο που νομίζεις. Ένα τούτο που νομίζω. Να σου πω κάτι, Δεσπίνα. Ήξερα ότι κάτι μου έκρυφκες. Αλλά δεν μπορούσα να περιμένω. Ότι εκείνο που λαλούσε το ζώδιο μου, η ανατροπή στην προσωπική μου ζωή και την ερωτική μου θα ήταν τόσο γιγάντια. Αγάπη μου, κλαιγιά, πάρ' το πιο ψύχρεμα. Έλα να το συζητήσουμε λίγο. Έτσι τόσο. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Θα μαζέψω πέντε ρούχα που έχω, τα μούτρα μου και την αξιοπρέπεια μου και θα φύω. Και πρόσεξε, δεν θα αλλάξει η συμπεριφορά μου στα μωρά, γιατί τα μωρά εμεγάλωσαν τα σαν να ήταν δικά μου. Δεν θα τα πληγώσω. Φεύγω. Θα πάω κάπου μακριά. Να πάεις. Δεν μπορώ να σε κρατήσω μετά που δεν μου άκουσες. Να πάεις. Φεύγω. Επόμενος! Πού πάεις ρε Πασίρε, πού πάεις ρε Πασίρε! Δεν μιλούμε κανέναν, έκαμε να σου πλάκαν! Αμέσως, δράμα, κολοφείο!
Αλλά μου μακριά να μαζέψω την αξία που είναι να πάει. Αφού να πάει σωστά με στη μάμα σου. Να πάει μακριά. Σωστά με στη μάμα σου να πάει. Τώρα μιλάς σοβαρά. Καλά να σου γαμνώ ποτέ έτσι πράγμα. Έκανα σου πλάκα γιατί μου ελαλούσε το πρωί ότι δεν πιστεύει στα ζώδια. Και τώρα ξαφνικά επίστεψε στα ζώδια. Κόμουν σου μπλούκο, ρε πόση μου. Καλά, αλλά να σου πω. Εσύ είμαι για έτσι γυναίκα. Είμαι ικανή εγώ να σου είχα έτσι μυστικό τόσα χρόνια. Να σου έκανα έτσι πράγμα. Μέσα τελειωμανό. Κοντέψα να πάθω ένα κεφαλικό. Θέλω ζάχαρη. Η μέση μου! Ευχήκαν όλα εκτός που ένα! Ήταν καιρός. Ραπ!